Λοιπόν, πώς δικαιολογείται το ολικό lockdown, τι πληροφόρηση έχετε? Πρώτα απ' όλα να πω ότι ήμασταν ενήμεροι από την πρώτη στιγμή, τόσο η Δήμαρχη της Βιωτίας όσο και ο Περιφερειάρχης. Είναι μια απόφαση η οποία βγήκε από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον Νίκο Χαρδαλιά, καθώς και τον Γενικό Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Παπαγεωργίου. Και βεβαίως υπήρξε μια ενημέρωση, με ενημέρωσαν γύρω στις 5 η ώρα το απόγευμα, μαζί με την Επιτροπή όπου, των Επιδημιολόγων, όπου συμμετείχαν και όλοι βεβαίως, όλη η ομάδα της Επιστημονικής Επιτροπής, ότι η κατάσταση στην Βιωτία δεν είναι και τόσο απολύτως ελεγχόμενη. Ξέρετε, κυρία Παρασκευά, αυτό και εμάς τους ίδιους μας είχε προβληματίσει. Ναι. Και μάλιστα με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Παπαγεωργίου, αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά, το είχαμε συζητήσει αναλυτικά. Mm-hmm. Γιατί ακριβώς παρατηρούσαμε ότι στα τελευταία εξέλιξη, στα τελευταία ενημέρωση που είχαμε ως προς τα κρούσματα που έχουμε στην Βιωτία, υπήρχαν πάρα πολλά κρούσματα τα οποία είναι σε νεαρή ηλικία. Ναι. Και αυτό... ήταν και διψήφια τα νούμερα, είναι αλήθεια, σχεδόν καθημερινά. Αυτό ακριβώς. Αυτό λοιπόν, λόγω των επιδημιολογικών δικτών λοιπόν και λόγω των ευρημάτων μας και της ηλικιακής διαστρωμάτωσης, φτάνει σήμερα η πολιτική προστασία με απόφαση του Υφυπουργού του κυρίου Χαρδαλιά, χωρίς βεβαίως εισήγηση από την δική μας πλευρά, αν χρειαζόταν και βεβαίως θα το κάναμε, αν μας ζητεί το, αλλά έβγαλε απόφαση ο ίδιος ο Υφυπουργός, έτσι ώστε να πάμε σε ένα αυστηρά περιοριστικά μέτρα, σε ένα αυστηρό lockdown. Κυρία Παπαθωμά, επειδή υπάρχει ανησυχία και αγωνία, επιτρέψτε μου την πρώτη ερώτηση. Τι θα γίνει με τα σχολεία που μόλις σήμερα άνοιξαν? Δεχόμαστε ήδη πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Ακούστε, νομίζω ότι είναι σαφείς οι οδηγίες. Αναμένουμε και το ΦΕΚ. Αυτή ήταν η απόφαση. Αναμένουμε και το ΦΕΚ, λοιπόν, όπου θα ξεκαθαρίζει ακριβώς τι θα γίνει με όλα αυτά τα οποία ρωτώνται από τους συμπολίτες. Οπότε δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα σχολεία ακόμη. Όμως οι κόκκινες περιοχές, νομίζω, γιατί και άλλοι νομοί είναι στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι κόκκινοι, τα σχολεία τους είναι ανοιχτά. Σε κάθε περίπτωση, όμως, το ΦΕΚ θα ξεκαθαρίσει αυτές ακριβώς τις λεπτομέρειες, αλλά έχω την αίσθηση ότι όπως συμβαίνει και σε άλλους κόκκινους νομούς, το ίδιο θα συμβεί και στο δικό μας. Βεβαίως, θέλω να πω ότι από τις 5 ώρα το απόγευμα είναι ενήμεροι όλοι. Και ο Δήμος Αλιάκου Θεσπιών, να μην ξεχνάμε, είναι μια κόκκινη περιοχή και σε αυστηρό περιοριστικό πλαίσιο, ωστόσο τα σχολεία του άνοιξαν σήμερα. Ακριβώς. Έτσι, λοιπόν, με αυτό ως δεδομένο, λοιπόν, κάνουμε την υπόθεση ότι πιθανά θα είναι τα σχολεία. Βεβαίως κάνουμε αυτή την υπόθεση ότι πιθανώς, όχι πιθανώς, είμαι σίγουρη ότι τα σχολεία θα είναι ανοιχτά. Βεβαίως αύριο γύρω στις 12 η ώρα έχουμε μία σύσκεψη με τους δήμους της, και με όλους τους δήμους της Βιωτίας. Θα είναι μαζί μας και ο αστυνομικός διευθυντής, mm-hmm. θα είναι μαζί μας και ο αρχηγός της πυροσβεστικής, καθώς επίσης και ο συντονιστής μας, ακριβώς για να δούμε τις λεπτομέρειες κάτω από τις οποίες θα λειτουργήσουμε μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο στο νομό. Εγώ, ναι, γιατί σίγουρα το είναι είπα... καινούργια δεδομένα. Το σχολείο ακριβώς είναι ένα μεγάλο ζήτημα για μαθητές, νομίζω, χωρίς εκπαιδευτικούς, κυρία... αλλά και τα θέματα υγείας. Για παράδειγμα, επειδή η απόφαση είναι ευνηδιαστική, πάρα πολλοί άνθρωποι μπορεί να έχουν προγραμματίσει ραντεβού με τον γιατρό τους. Τα ιδιωτικά ιατρία θα λειτουργήσουν? Αυτά όλα θα ξεκαθαρίζονται μέσα στο ΦΕΚ το οποίο θα βγει. Βεβαίως, αν είχα ραντεβού με τον γιατρό μου και ήταν επίγον, θα πήγαινα. Εάν όμως δεν ήταν κάτι επίγον, έτσι δεν θα πήγαινα. Είναι αντιληπτό. Είναι αντιληπτό του τι σημαίνει να σέβομαι ακριβώς τις αποφάσεις οι οποίες βγαίνουν για έναν και μόνο λόγο. Για να μας προστατεύσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όσον αφορά για τα σχολεία, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει κάτι διευκρινιστικό μέσα στο ΦΕΚ, το οποίο όπως ανάφερα ακόμα αναμένουμε, έχω την εντύπωση ότι θα ακολουθήσουν την πορεία που ακολουθούν όλες οι κόκκινες περιοχές. Βεβαίως, στη σύσκεψη την αυριανή θα δούμε λίγο με τους δημάρχους μας
το να κάνουν επαναληπτικά καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας τεστ στους εκπαιδευτικούς μας και από τη δική μας πλευρά την περιφέρεια θα ενισχυθεί και αυτό, έτσι ώστε αφού τα σχολεία θα παραμένουν ανοιχτά, οι εκπαιδευτικοί να είναι μονίμως καλυμμένοι ανά 5 με 6 μέρες με τεστ τα οποία θα γίνονται και από την πλευρά των Δήμων και από την πλευρά της περιφέρειας, ούτως ή άλλως η συνεργασία είναι άριστη. Είναι μια απόφαση που μας στεναχωρεί όλους. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Δεν είναι εύκολο να βλέπεις τον νομό σου να κοκκινίζει. Δυστυχώς όμως έγινε. Είναι μια απόφαση όμως που έχοντας απόλυτη αίσθηση των λεγόμενών μου, μπορεί τελικά και να μας σώσει. Ούτως ή άλλως βρισκόμαστε κάτω από lockdown. Ναι. Αν μπορέσουμε να ρίξουμε το επιδημιολογικό μας φορτίο και την ηλικιακή μας διαστρωμάτωση να την χαμηλώσουμε, ίσως είναι προς όφελος των συμπολιτών μας στην βιωτεία και της βιωτείας γενικότερα. Είναι κυρία Παπαθωμά, το ΦΕΚ το περιμένουμε απόψε με τις λεπτομέρειες. Πιστεύω ότι μέχρι αργά το βράδυ θα έχει βγει διαφορετικά. Για να ακριβολογούμε και να μην κάνουμε υποθέσεις. Κοιτάξτε, δεν θα έχει καμία διαφορά από το lockdown που βγαίνει για άλλους νομούς και δεν θα έχει και διαφορά από το lockdown που βγήκε για το Δήμο Αλιάρτου. Ναι. Δυστυχώς μέχρι και σήμερα που μιλάμε, μέχρι και αυτή την ώρα, ιχνηλατούμε εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Βιωτείας. Είμαστε όλοι εδώ και βεβαίως έχουμε κρούσματα. Και βεβαίως οι ηλικίες είναι πραγματικά χαμηλές και αυτό είναι το ανησυχητικό. Μάλιστα. Είμαστε σε επικοινωνία, κυρία Παπαθωμά. Δεν ξέρω, Φανάση, αν θέλεις να προσθέσεις κάτι. Απλά μια και μου δίνετε, έτσι ξεκινάει αύριο μια διαφορετική μέρα. Και εγώ πιστεύω πως... Ναι, Θανάση, μισό λεπτό, αν μου επιτρέπεις. Θα ήθελα να πω στους συμπολίτες μας ότι όλη αυτή την κατάσταση πρέπει να τη διαχειριστούμε με ψυχραιμία και νυφαλιότητα, χωρίς εντάσεις και υπερβολές, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αν υπακούσουμε όλοι, τόσο πιο γρήγορα θα βγούμε από αυτήν την ιστορία.